Επικοινώνησα με τον κύριο Χρήστο Ντάλα. Είναι ο υπεύθυνος της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για την κτηματογράφηση από την τομή ΑΕ. Κύριε Ντάλα, καλημέρα σας από τον 984. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Καλά, καλά είμαστε. Πώς εξελίσσεται η διαδικασία, κύριε Ντάλα? Η διαδικασία εξελίσσεται κανονικά, παρά τους κορονοϊούς. Δεν έχει υπάρξει κάποια... Καλά. Το κανονικά, ελάτε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Αν μου επιτρέπετε, ναι, και αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Ξεκίνησε η διαδικασία αρχές του 19, ναι? Αρχές του 19 ξεκίνησε η διαδικασία της υποβολής των δηλώσεων. Ωραία. Φτάσαμε αρχές του 20. Είχαμε φύγει από τις εμπρόθεσμες αιτήσεις που γινόντουσαν εδώ στο κτηματολόγιο στο Γιώφυρο, για να, και εκεί μάλλον θα συνεχίσουν στην πορεία, αλλά θα τα ρωτήσω στη συνέχεια. Πήγαμε στις εκπρόθεσμες, τα ραντεβού με τα μαγικά χαρτάκια τα οποία κλεινόντουσαν, έτσι ώστε να μην υπάρχουν οι προσαυξήσεις, και είμαστε ακόμα σε αυτή την διαδικασία, δηλαδή των ραντεβού, ή έχουν ολοκληρωθεί? Έχουν ολοκληρωθεί τα ραντεβού. Δηλαδή οι πρόθεσμες δηλώσεις με υποβολή κανονικά στο γραφείο κτηματογράφησης κάπου τελειώσαν τον Οκτώβριο του 2019. Ναι. Μέχρι τότε δοθήκαν και αυτά τα χαρτάκια που είπατε με τα ραντεβού, και κλειστήκαν ραντεβού για μέχρι το Μάη του 2020. Επομένως μέχρι το Μάη του 2020 παίρναμε εμπρόθεσμες δηλώσεις με βάση αυτά τα χαρτάκια, και εκεί τελείωσαν οι εμπρόθεσμες δηλώσεις. Παράλληλα βέβαια, μετά από το Νοέμβριο το 19 και μέχρι σήμερα παίρνουμε εκπρόθεσμες δηλώσεις. Όποιος θέλει δηλαδή να δηλώσει το ακίνητό του, κάνει μια εκπρόθεσμη δήλωση, η οποία μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχει καμία πτώση και καμία διαφορά από τις εμπρόθεσμες. Δεν λοιπόν... έχω ισχύσει ακόμα τα πρόστιμα. Έως και σήμερα λοιπόν εκπρόστιμες δηλώσεις. Σημαίνει απλά και πρακτικά αυτό το οποίο λέτε, ότι δεν πήγαν όλοι όσοι έχουν περιουσία σε 5 συγκεκριμένους δήμους στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου να δηλώσουν την περιουσία τους. Αυτό καταλαβαίνω. Σε μέσο ποσοστό έχουμε ένα 80-85%, κύριε Ντάλα? Το μέσο ποσοστό των 5 δήμων είναι 80% των ιδιοκτητών, οι οποίοι υπέβαλαν τις δηλώσεις. Μάλιστα. Για κάθε δήμο χωριστά από αυτούς που βρισκόταν σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν ποσοστά, έχουν εξειδικευτεί? Ναι, υπάρχουν ποσοστά. Να σας τα πω τώρα τα ποσοστά, ναι, αλλά να ξέρετε πως είναι επί των προϋπολογιζόμενων δικαιωμάτων. Έγινε μια δουλειά από την κτηματολόγιο και λέω ότι στον τάδε δήμο θα είναι 100.000 δικαιώματα. Σε αυτά και εμείς βλέπουμε σε τι ποσοστό έχουν υποβληθεί δηλώσεις για αυτά τα δικαιώματα. Για δώστε μας τώρα, τα στοιχεία. Για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, έτσι, στο κτηματολόγιο συνηθίζουμε να λέμε με δικαιώματα. Δηλαδή κάθε ένας ο οποίος έχει ένα διαμέρισμα, παραδείγματος χάρη, που το έχει κάποιος μόνος του, είναι ένα δικαίωμα. Άμα το έχει με τη γυναίκα του, είναι 2 δικαιώματα. Άμα το έχει και με τα 3 τα παιδιά, είναι 5 δικαιώματα. Έτσι τα μετράμε στο κτηματολόγιο. Για να ακούσουμε λοιπόν. Να σας πω τώρα τα ποσοστά των δικαιωμάτων για τα οποία έχουν υποβληθεί δηλώσεις, που πραγματικά ποικίλουν, ενώ είναι 80% ο μέσος όρος για τους 5 δήμους. Αναρχίσουμε από τις Αρχάνες Αστερούσια, αυτή είναι ακριβώς το μέσο όρο, δηλαδή 80%. Η Στιβιάνο είναι 90%. Στη Γόρτινα 70%. Το Δήμο Μήνο Απεδιάδα 95% και στο Δήμο Φεστού 65%. Ναι.
Σας είπα όμως... επί των δικαιωμάτων. Αυτά είναι με βάση τα προϋπολογιζόμενα δικαιώματα για κάθε Δήμο. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα, γιατί αυτοί οι προϋπολογισμοί έχουν και κάποιες... Δεν είναι ακριβής, ας πούμε. Στην πραγματικότητα, τώρα, λοιπόν... με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε μαζέψει, φαίνεται ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων τα οποία δεν έχουν δηλωθεί είναι 20% για όλους τους 5 Δήμους, mm-hmm. αλλά και για κάθε Δήμο είναι περίπου το 20%. Ας φαίνονται δηλαδή αυτές οι διαφορές που σας είπα προηγούμενα. Για κάθε Δήμο είναι κοντά στο 20% το ποσοστό των δικαιωμάτων τα οποία δεν έχουν δηλωθεί. Ωραία. Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που είτε με την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων είτε με τους δασικούς χάρτες θα πρέπει να έχουν ξεκαθαρίσει πράγματα για να ξέρουμε όλοι μας, όσοι μπορεί να είμαστε από αυτούς τους Δήμους και να έχουμε κάνει τα χαρτιά μας, να τρέξαμε κλπ. Κλπ. Αλλά και εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να τρέξουν. Πείτε μου σας παρακαλώ, η διαδικασία που αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, η προετοιμασία και η προανάρτηση, πότε θα είναι έτσι ανοιχτή για να ξέρουμε όλοι μας τι γίνεται και πώς στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία, οριστική ανάρτηση, διεκδικήσεις, ενστάσεις κλπ. Να μας τα πείτε. Ναι, σωστά το είπατε. Προανάρτηση πότε. Για όσους έχουν υποβάλει δηλώσεις μέχρι τώρα, θα γίνει μία λεγόμενη προανάρτηση μέσα στο Μάρτιο, αρχές Απρίλη, που σημαίνει πως θα λάβουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν κάνει μια δήλωση, θα λάβουν με κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικό τι έχουν δηλώσει, να ξέρουν δηλαδή τι έχει γραφεί μετά τη δήλωση που κάνανε. Ωραία. Τι έχει γραφεί για την περιουσία τους. Ωραία. Έτσι, αυτό είναι πολύ χρήσιμο γιατί θα μπορούν να το ελέγξουν, να δούνε. Η πρώτη εικόνα. Σας στέλνω πίσω παρατήρηση εάν εμένα μου βρεθεί κάποιο λάθος σε αυτό το μήνυμα το οποίο θα μου στείλετε. Βεβαίως θα υπάρχει η διαδικασία να στείλετε μια παρατήρηση και για να τη λάβουμε υπόψη, να γίνει, να το ξαναδούμε, μήπως κάτι κάναμε λάθος, μήπως αυτός δεν θυμάται καλά τι έχει δηλώσει. Όλα αυτά θα τα δούμε και θα το απαντήσουμε. Ωραία. Παρατηρήσεις και νέα εξέταση. Δεν είναι διαδικασία ενστάσεων αυτή, τη λέτε παρατήρηση. Είναι έτσι ακριβώς όπως του λέτε, ναι. Δεν είναι ενστάσεις αυτές. Ναι, ωραία. Οι ενστάσεις μετά από αυτή την διαδικασία, δηλαδή θα λάβουν το μήνυμα, θα κάνουν παρατηρήσεις. Ναι, πέρι τον Ιούλιο θα τα περιλάβουμε εμείς όλα αυτά στους πίνακες και στα διαγράμματα ότι έχει προκύψει από αυτή την διαδικασία και θα περιλάβουμε και όσες δηλώσεις έχουν γίνει στο διάστημα, γιατί γίνονται συνέχεια δηλώσεις τώρα, λίγες μεν, αλλά δεν σταμάτησαν οι εκπρόθεσμες δηλώσεις να γίνονται. Ναι, συν τις νέες δηλώσεις. Σε οριστικούς πίνακες τον Ιούλιο. Πάμε στους οριστικούς πίνακες που θα πέρι τον Ιούλιο. Εκεί κάπου υπολογίζουμε να γίνει η ανάρτηση των οριστικών πινάκων. Mm-hmm. Ωραία. Εκεί θα έχουμε πια τη δυνατότητα να ελέγξουμε εκ νέου εάν και μετά τις παρατηρήσεις ή αν δεν έχουν γίνει παρατηρήσεις στην οριστική ανάρτηση, εάν είναι σωστά τα όσα αποτυπώνονται, για να προχωρήσετε κι εσείς να πάτε παρακάτω. Διαφορετικά θα πρέπει να πάμε σε νέες διορθώσεις και στις ενστάσεις, ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Εκεί όλοι θα μπορούν να δούνε τι έχει γραφεί τελικά, τι θα γραφεί σε αυτή τη βάση που λέμε
με τα στοιχεία των ιδιοκτητών και ανεξάρτητα αν έχουν κάνει κάποια παρατήρηση στην προανάρτηση, δεν έχει καμία σημασία. Σωστά. Το πρόβλημα μπορεί να μην το προσέξανε, μπορεί να μην κάνουν. Θα το δούνε τότε και θα υποβάλουν τότε ενστάσεις. Μάλιστα. Στην οριστική ανάρτηση και πάλι ηλεκτρονικά στον καθένα από εμάς που έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, θα μας στέλνετε κάποια μηνύματα ή θα πρέπει ή θα γίνει διαφορετικά? Πώς το έχετε αποφασίσει? Τότε όχι, τότε θα έρθουν αποσπάσματα από τις... από το τι έχει σε κάθε περιοχή, σε κάθε δήμο φαντάζομαι, ναι. Ναι, και σε κάθε ιδιοκτήτη θα σταλούν αποσπάσματα από το τι έχει δηλώσει και τι έχει περιληφθεί στη βάση της ανάρτησης. Μάλιστα, και πάλι ηλεκτρονικά. Να ρωτήσω τώρα, οριστική ανάρτηση, ενστάσεις, διορθώσεις, πόσο διάστημα ακόμα για να φτάσετε και να το κλείσετε εκεί το κεφάλαιο και να έχουν αποδοθεί και οι τίτλοι και όλα τα υπόλοιπα? Ένας χρόνος και να έχουμε κατοχυρώσει την περιουσία μας, κύριε Ντάλα? Ναι, να υπολογίζουμε πως αυτοί οι πίνακες θα μείνουν αναρτημένοι περίπου για 4 μήνες. Να υπολογίζουμε δηλαδή ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι αναρτημένοι οι πίνακες και θα μπορεί να υποβάλλονται ενστάσεις. Ωραία. Άρα λοιπόν, πάμε λοιπόν μέχρι τέλος 2021 και από το 2022 και μετά ξεκινάνε οι διορθώσεις, λέτε? Μέχρι αρχές του 2022 θα έχουν τελειώσει όλες οι διορθώσεις και περίπου σε ένα χρόνο από τώρα, να το πούμε άνοιξη του 2022, θα είναι έτοιμη, αυτή είναι η τελική βάση με τα κτηματολογικά στοιχεία της περιοχής, τα οποία θα πάνε και θα αποτελέσουν αυτή θα είναι η κτηματογράφηση, η οποία θα πάει να αντικαταστεί στα υποθηκοφυλακία. Μάλιστα. Θα περάσουν απευθείας όλα αυτά τα δεδομένα σωστά στο κτηματολόγιο, θέλετε να πείτε? Χρειάζεται να κάνει πάνω στο τέλος αυτής της διαδικασίας ο καθένας από εμάς κάποια επιπλέον διαδικασία για να μπορέσει να δει, να περάσει ο ίδιος, ή γίνεται αυτόματα από εσάς αυτή η διαδικασία περάσματος στο κτηματολόγιο? Εάν δεν υποβάλει κάποια ένσταση ή κάποιες αντιρρήσεις, θα περάσει στο κτηματολόγιο τελικά αυτά τα οποία θα έχουμε αναρτήσει. Ναι. Εάν όμως έχει κάνει, έχει αντιρρήσεις και τις υποβάλλει με ένσταση, τότε θα τις εκδικάσουμε και ενδεχόμενα να αφήσουμε τα ίδια, ενδεχόμενα όμως να κάνουμε τροποποιήσεις, δηλαδή να γίνει αποδεκτή μάλιστα, ένσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελλάδα μας και έτσι κινούνται τα πράγματα. Εγώ για τις πληροφορίες αυτές σας ευχαριστώ για το τι στην πραγματικότητα περιμένουμε από τη δική σας την πλευρά, μιας που σας έχει ανατεθεί αυτή η δουλειά. Σας ευχαριστώ, κύριε Ντάλα, για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να πω μόνο έτσι, ναι, σαν μια τελευταία φράση. Παρακαλώ. Όσοι έχουν ξεχάσει, γιατί είπαμε πως είναι περίπου 20% των δικαιωμάτων κατά μέσον όρο που δεν έχουν υποβληθεί σωστά, δηλώσεις. Σωστά. Όσοι το έχουν να μιλήσει, να πάνε δηλαδή. Αν το κάνουν αυτό μέχρι το Μάη, ξέρω εγώ, αρχές Ιούνιου, θα περιληφθούν στη βάση, στην ανάρτηση. Διαφορετικά δεν θα είναι στην ανάρτηση, ναι, και θα είναι μεγαλύτερη διαδικασία. Και διαφορετικά, αν δεν ακολουθηθεί και δεν πάει παρακάτω, μην ξεχνάμε δικαστικές διεκδικήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, μπράβο, έτσι. Ναι. Πολύ σωστά τα επισημαίνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θυμίζω ακόμα αυτό, ναι, ναι, το οποίο έχει περιληφθεί και σε ένα νόμο, ότι από το καλοκαίρι θα ισχύσουν και πρόστιμα. Μάλιστα. Με πολύ καιρό το ακούμε, το αναβάλουμε, αλλά η τελευταία πάντως αναγγελία για τα πρόστιμα που έχει περάσει και σε νόμο είναι ότι θα ισχύσουν από το καλοκαίρι. Ωραία. Επομένως υπάρχει διπλός λόγος να μην το αμιλήσουν δηλαδή και να,
να κάνουν τη δήλωση. Ωραία. Εγώ κρατάω τις πληροφορίες, απλά τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας από τον 984. Καλή σας μέρα.